Ένα καταπληκτικό ολόγιωμο φεγγάρι είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν απ' άκρη σ' άκρη στον πλανήτη όσοι έστρεψαν το βράδυ της Δευτέρας το βλέμμα τους προς τον ουρανό. Το σούπερ φεγγάρι ή όπως είναι διεθνώς γνωστό σούπερ μουν, που είναι κατά 30% φωτεινότερο από μια τυπική πανσέλινο, θα ξαναεμφανιστεί στον ουρανό το 2034. Από την Ευρώπη μέχρι την Αφρική, εκατομμύρια άνθρωποι απείλαυσαν τη μαγευτική πανσέλινο και απαθανάτησαν το εντυπωσιακό θέαμα, χαρίζοντάς μας μοναδικά κλικς. Η προηγούμενη φορά που υπήρξε η Περσελήνη ήταν πριν από 68 χρόνια και η επόμενη θα είναι το Νοέμβριο του 2034. Η Σούπερ Πανσέλινος έφτασε στο μέγιστό της στις 15:52 ώρα Ελλάδος στις 14 Νοεμβρίου. Τα καλύτερα σημεία για να απολαύσει κανείς την πανσέλινο ήταν φυσικά μακριά από τα αστικά κέντρα και τα φώτα των πόλεων. Αν και τα σύννεφα καμία φορά έκρυβαν το φεγγάρι, ωστόσο πολλοί ήταν αυτοί που ανέβηκαν στα πιο ψηλά σημεία των πόλεων για να ζήσουν μερικές ρομαντικές στιγμές κοιτώντας τα αστέρια. Χαμός γινόταν τόσο στο λόφο της Ακρόπολης όσο και στο Λυκαβητό. Η Σελήνη πλησίασε στην κοντινότερη απόσταση από τη Γη εδώ και σχεδόν 70 χρόνια, σε απόσταση περίπου 348.000 χιλιόμετρων, και έτσι φαινόταν μεγαλύτερη. Σύμφωνα με τον Guardian, η υπερπανσέλινο της Δευτέρας ήταν κατά 30% φωτεινότερη από μια τυπική πανσέλινο και το μέγεθός της εμφανίστηκε περίπου κατά 14% μεγαλύτερο σε εμάς. Η Σελήνη ακολουθεί μια ελλειπτική τροχιά και η απόστασή της από τον πλανήτη μας δεν είναι σταθερή. Έτσι, τόσο το κοντινότερο σημείο της όσο και το πιο μακρινό εμφανίζουν αυξομοιώσεις από μήνα σε μήνα.